Κύριος Γιώργος Δέδες, ο οποίος έχει αναλάβει Γενικός Γραμματέας Υποδομών, και τον καλέσαμε γιατί έχουμε ένα τεράστιο ζήτημα, κύριε Δέδε, στην Βόρεια Ελλάδα από το 1986, από την περιβόητη τρύπα που είχε ανοίξει τότε για να γίνει ένα φοβερό και τρομερό μετρό. Πέρασε πολύ καιρός, δεν ξέρω κατά πόσο είστε Πελοποννήσιος, δεν ξέρω κατά πόσο γνωρίζετε την εξέλιξη του έργου έως και σήμερα. Πέρασε από χίλια μίλια κύματα. Πέρσι είχαμε την εμπλοκή, το ζήτημα, το πρόβλημα με την κοινοπραξία, η οποία προσέφυγε, δικαιώθηκε και το έργο είναι στον αέρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν, μας έστειλε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάλλον, μας έστειλε μηνυματάκι, όπου λέει: κύριοι, εμείς θα ζητήσουμε ακόμη και τα χρήματά μας πίσω. Χθες ο κύριος Πίρτσης, ο υπουργός, ήταν λίγο πιο αισιόδοξος, και θέλουμε από εσάς, που είστε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, να μας πείτε αν θα γίνει, πότε θα γίνει, πώς θα γίνει και ποιες είναι οι δυσκολίες. Είναι σωστή η περιγραφή που κάνατε μέχρι τώρα. Το ζούμε γι' αυτό. Να σας καλημερίσω, να καλημερίσω και τους ακροατές σας. Και όντως είναι ένα έργο που έχει συγκεντρώσει και το ενδιαφέρον και της ελληνικής πολιτείας, μιας και είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στη χώρα. Το 2006, από τη στιγμή που υπογράφτηκε η σύμβαση, νομίζω γνωρίζετε και εσείς, γνωρίζουν και όλοι, ότι κακώς ανατέθηκε ένα έργο το οποίο ήταν απροετοίμαστο από πάρα πολλές πλευρές, με αποτέλεσμα να υπάρχουν στη διαδρομή και στην πορεία του, στην εξέλιξή του, τα προβλήματα που φτάνουν μέχρι και την διακοπή, την πρόσφατη σχετικά διακοπή εργασιών. Μέχρι σήμερα ακολουθήθηκε μια πολιτική και μια λογική της μετάθεσης των προβλημάτων. Θα πρέπει να τονίσω ότι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν το μετρό της Θεσσαλονίκης δεν είναι χθεσινά, δεν είναι σημερινά. Είναι προβλήματα τα περισσότερα από τα οποία ανάγονται στην περίοδο πριν το 2010. Δυστυχώς υπήρξε μια λογική, τη λογική του τροχονόμου. Μεταφέρουμε τα προβλήματα, τα αφήνουμε να περνάνε και τα μεταφέρουμε για τους επόμενους. Αυτά, κύριε Δέδε, τα έχουμε ακούσει και από τον Μακριώτη και από τον Σιμόπουλο και από πολλούς εδώ μέσα. Είναι πώς έχετε εσείς τον Ταΐγε το ορόσημο στην Πελοπόννησο. Εμείς έχουμε το μετρό στη Θεσσαλονίκη, το οποίο δεν έχει γίνει. Εγώ λέω στην πράξη. Βγήκε προχθές μια απόφαση και μπορεί να μας ζητήσουν χρήματα. Έχουμε λοιπόν μια διαφορετική λογική και αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα μπαίνοντας μέσα στο πρόβλημα. Και αυτά τα οποία κάνουμε είναι τα εξής. Πρώτον, την επόμενη εβδομάδα, στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, θα υπάρξει η πρώτη συνάντηση της διαπραγματευτικής ομάδας από πλευράς του ελληνικού δημοσίου, περιλαμβάνει τα στελέχη του Υπουργείου μας και της Αττικό Μετρό, σε συνάντηση με τους εκπροσώπους της αναδόχου εταιρείας, ώστε να μπούμε στην ουσία της διαπραγμάτευσης για το πώς μπορεί, κάτω από ποιους όρους, ποιες προϋποθέσεις να συνεχιστεί το έργο. Στοιχείο αυτής της διαπραγμάτευσης θα αποτελεί και η τύχη των απολυμμένων εργαζομένων του Μετρό Θεσσαλονίκης, γιατί θεωρούμε ότι εκτός από τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν το έργο, μας αφορά άμεσα και μάλιστα πρώτιστα, θα έλεγα, και η τύχη των εργαζομένων που έχουν απολυθεί ή που σήμερα είναι αβέβαιη η τύχη τους σε σχέση με την εξέλιξη έργου. Σε αυτή τη διαπραγμάτευση, αυτό που θα πρέπει να πω, θα πρέπει να υπάρξει μέγιστη δυνατή συνένεση και η προσγείωση των απαιτήσεων από πλευράς των εργολάβων, των αναδόχων του έργου. Νομίζω ότι πρέπει να συνεκτιμηθεί και η σημερινή κατάσταση της χώρας και οι δυνατότητες του ελληνικού δημοσίου, αλλά ταυτόχρονα και το γεγονός ότι τα αιτήματα θα εξετάσουμε τα δίκαια, αυτά που μπορούμε να θεωρήσουμε δίκαια, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οποιαδήποτε λύση δοθεί μέσα από τη διαπραγμάτευση θα τύχει και τη έγκριση ελληνικής πολιτείας. Μα η κοινοπραξία ξεκαθάρισε ότι οικονομικά δεν βγαίνει. Θέλει άλλα 400 περίπου εκατομμύρια ευρώ πάνω από το 1 δις που ήταν ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου από την Αττικό Μετρό. Τι να τους πείτε τώρα, βάλτε λεφτά από την τσέπη σας. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια σύμβαση υπογεγραμμένη από την ανάδοχο κοινοπραξία. Πήγε στα δικαστήρια η κοινοπραξία, δικαιώθηκε. Θα σας έλεγα ότι δεν δικαιώθηκε. Πώς δεν δικαιώθηκε? Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε εξέλιξη πάνω από 70 διαιτησίες για τα ζητήματα που αφορούν ενστάσεις, αποζημιώσεις, αιτήματα από την ανάδοχο εταιρεία. Αρμόδια είναι τα διαιτητικά δικαστήρια. Για το μετρό εννοείται. Για το μετρό, ακριβώς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχουν σε εξέλιξη, το νούμερο είναι κυριολεκτικό που σας λέω, πάνω από 70 διαιτησίες. Σε επιμέρους ζητήματα όμως, έτσι. Σε συνολικά ζητήματα που αφορούν ακριβώς αυτές τις επίδικες οικονομικές διαφορές. Εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Μα συγγνώμη, κύριε Δέδε, εμείς σας λέω, επειδή το παρακολουθούμε το θέμα, πριν από κάποιους μήνες επί Σιμόπουλου, επί της προηγούμενης κυβέρνησης, είχε βγει η απόφαση η οποία δικαίωνε την κοινοπραξία. Για ποια μιλάτε? Δεκέμβριο του 2014. Εννοείται. Νοέμβριο του 2014, συγγνώμη. Για την οριακή προθεσμία του έργου. Ναι. Ωραία, αυτό είναι μία από τις αποφάσεις, η οποία όμως δεν ανατρέπει την εκδίκαση των υπολείπων. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν επίδικες οικονομικές διαφορές, οι οποίες κρίνονται από τη διαιτησία. Στις διαιτησίες αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 70 αιτήματα σε εξέλιξη. Οι αποφάσεις που έχουν βγει μέχρι σήμερα από τη διαιτησία
μπορώ να σας πω ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία δικαιώνουν το ελληνικό δημόσιο και προσγειώνουν, επιτρέψτε μου τον όρο, την ανάδοχο εταιρεία, στο να γίνουν πολύ πιο λογικά τα αιτήματά της. Πάνω σε αυτή λοιπόν την οικονομική διαφορά που υπάρχει, εμείς θα τοποθετηθούμε μέσα από τη διαπραγμάτευση. Είναι κάτι το οποίο δεν είχε γίνει μέχρι σήμερα. Δεν είχαν κληθεί επισήμως σε διαπραγμάτευση επί του οικονομικού αντικειμένου, όπως είπα, αλλά και επί της τύχης των εργαζομένων του Μετρό Θεσσαλονίκης, ώστε να βρούμε μία λύση για το έργο. Η κατεύθυνση είναι η συνέχιση του έργου, σαφώς, έχοντας βέβαια σαν προϋπόθεση το σεβασμό και των δυνατοτήτων που υπάρχουν σήμερα στη χώρα και το ελληνικό δημόσιο, αλλά και των κανόνων που έχουν θέσει τα ευρωπαϊκά όργανα σε σχέση με τη χρηματοδότηση του έργου. Αυτό είναι κάτι που ξεκινά, όπως σας είπα, στα μέσα της επόμενης χρήματα εβδομάδας. Υπάρχουν για να μπουν. Γιατί είναι θέμα οικονομικό κατά βάση. Όλα τα άλλα ξεπερνιόνται. Ακόμη και οι αρχαιότητες θα ξεπεραστούν. Ξεπεράστηκαν σε κάποιο βαθμό. Λέω, χρήματα υπάρχουν. Από τη στιγμή λοιπόν που θα υπάρξει αίσιο τέλος σε αυτή τη διαπραγμάτευση, είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν και τα χρήματα. Ποιος θα τα βάλει? Αυτή τη στιγμή η Αττικό Μετρό είναι ο φορέας ο οποίος χρηματοδοτεί το έργο. Συμμετέχει. Μα από την Αττικό Μετρό προχθές η κυβέρνηση πήρε 450 εκατομμύρια ευρώ γιατί τα χρειάστηκε να τα δώσει στους δανειστές. Κοιτάξτε να δείτε, όλοι πιστεύουμε ότι θα υπάρξει μια κατάληξη στην κεντρική διαπραγμάτευση της χώρας. Αν δεν υπάρξει, προφανώς θα μιλάμε όλοι σε διαφορετικό τοπίο από αυτό που μιλάμε σήμερα. Εγώ είμαι από τους αισιόδοξους που θεωρούν ότι θα υπάρξει λύση και μάλιστα άμεσα. Δηλαδή θα δοθούν τα χρήματα και θα έχει Αττικό Μετρό τα 500 περίπου εκατομμύρια, άντε να είναι 300, ας πούμε, αν τα βρουν κάπου στη μέση. Όχι, θα σας έλεγα να μην λέτε νούμερα. Όχι, δεν είναι ότι δεν λέω. 500 ζητάει η κοινοπραξία. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το που θα προσγειωθούν αυτές οι οικονομικές διαφορές και αντιδικίες είναι αλλού παπαγάλα. Και αν η κοινοπραξία πει, γιατί το έχουμε συναντήσει και στο παρελθόν, δεν αναλαμβάνω το έργο, φίλε, κάνει ό,τι θες. Οποιαδήποτε άρνηση συνέχισης θα μας οδηγήσει και εμάς σε άλλες λύσεις. Την επαναδημοπράτηση του έργου. Αυτό λέω. Αυτό είναι μια λύση την οποία θα θέλαμε να αποφύγουμε. Αλλά αν τα πράγματα πιεστούν τόσο πολύ. Επαναδημοπράτηση είναι απίθανη. Λοιπόν. Με νέο κόστος, με νέες διαδικασίες, διαγωνισμούς. Ο στόχος μας είναι στα πλαίσια της παρούσας εργολαβίας και της παρούσας σύμβασης να ολοκληρώσουμε το έργο. Αυτός είναι ο στόχος της διαπραγμάτευσης. Ναι. Αν δεν υπάρξει κλείσιμο θετικό στη διαπραγμάτευση, έχουμε εναλλακτικές επιλογές. Ναι, επαναδιαπραγμάτευση είναι πώς το έργο αν χρειαστεί. Ακριβώς. Επαναπροκήρυξη, συγγνώμη, λέω επαναδιαπραγμάτευση. Ναι, επαναδημοπράτηση. Επαναδημοπράτηση είναι το σωστό. Ωραία. Σας το λέμε γιατί την ίδια ώρα, ξέρετε, κύριε Δέδε, υπάρχει η εξής παγκόσμια πρωτοτυπία. 29 χρόνια έχουν περάσει μέχρι σήμερα. Ή 39. Κώστα. 29. 30 χρόνια από το 86. Λοιπόν, η πρωτοτυπία αυτής της πόλης έγινε στο εξής. Ότι το 1986 ξεκίνησε να γίνει το μετρό στη Θεσσαλονίκη των 9,6 χιλιόμετρων. Βρισκόμαστε στο 2015. Έχουν γίνει κάποια πράγματα στο έργο, όχι λίγα, αρκετά, αλλά. Την ίδια ώρα ξεκινάει να ολοκληρωθεί το μετρό Θεσσαλονίκης Καλαμαριάς, η επέκταση, το οποίο ενδεχομένως να τελειώσει και μπορεί να βρεθούμε κατά πάση, αν πάμε σε επαναδημοπράτηση, να χρειαστεί τόσο χρόνο ώστε να έχουμε τελειωμένο το μετρό της Καλαμαριάς χωρίς να έχουμε το κεντρικό άξονα. Αυτό είναι, είναι διεθνές ανέκδοτο. Ακριβώς όπως το περιγράφεται είναι και γι' αυτό ακριβώς γίνεται αυτή η διαπραγμάτευση, στο να βρεθεί λύση, όπως είπα και πριν, στο να ολοκληρωθεί η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης. Μέτρα για τους επαγγελματίες οι οποίοι έχουν πληγεί όλα αυτά τα χρόνια και είναι πάρα πολλοί σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, της πόλης. Έχουν προβλεφθεί? Το πρόβλημα είναι γνωστό και είναι γνωστό εδώ και καιρό, παρότι εγώ, όπως ξέρετε, έχω αναλάβει σχετικά πρόσφατα. Έχω είναι τα πρώτα έργα, να πω το πρώτο έργο για το οποίο ενημερώθηκα ενδελεχώς. Και γνωρίζω και τα προβλήματα που υπάρχουν σε επαγγελματίες της πόλης Θεσσαλονίκης που κυριολεκτικά καταδυναστεύονται. Οποιαδήποτε επανεκκίνηση του έργου θα σημάνει την λήψη μέτρων προστασίας και για τη γενικότερη ζωή της πόλης, αλλά και ειδικά για τους επαγγελματίες. Αληθεύει, γιατί είχαμε το Σάββατο τον κύριο Σιμόπουλο ότι ακόμη δεν σας έχουν ανατεθεί τα καθήκοντά σας τυπικώς? Ασκώ πλήρως τα καθήκοντά μου και καλό θα είναι. Όχι, μας το είπε το Σάββατο ότι δεν έχουν γίνει, δεν έχουν πέσει υπογραφές από τον Υπουργό για να έχετε πραγματικά και τυπικά την αρμοδιότητα. Γραφειοκρατικές εκκρεμότητες δεν μπορούν να μας εμποδίζουν στο να ασκούμε τα καθήκοντά μας. Άρα δεν είπε ψέματα, απλά λέτε ότι τα ασκείτε, απλά είναι τυπικό θέμα. Απλά μας έκανε εντύπωση γι' αυτό. Το τυπικό θέμα που επικαλέστηκε ο κύριος Σιμόπουλος δεν αφορά σε τίποτα το μετρό Θεσσαλονίκης. Όχι τις αρμοδιότητες, γιατί μιλήσαμε για τους. Ναι, ακριβώς αυτό λέω και εγώ. Για τις αρμοδιότητες δεν αφορά σε τίποτα το μετρό Θεσσαλονίκης. Άρα, Γενικός Γραμματέας. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι εξουσιοδοτημένος από τον Υπουργό. Να με την ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα, τυπικά λέω αυτό. Ακριβώς. Συνεπώς έχουν μπει υπογραφές. Μας είπε ψέματα ο Σιμόπουλος. Σε σχέση με την εξουσιοδοτική των υπογραφών, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό το οποίο αναμένεται εντός των επόμενων ημερών. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που σας είπα. Ξέρετε, κύριε Δέδε, επειδή είστε νέος άνθρωπος και φαίνεστε έξυπνος άνθρωπος, πολύ εύκολα, αν δεν έχεις τυπικά την ανάθεση αρμοδιοτήτων σε αυτές τις θέσεις
και πάρθει μια οποιαδήποτε απόφαση, μπορεί οσδήποτε τον αφορά ή έχει όμως συμφέρον για την απόφαση να προσφύγει και για τυπικούς λόγους να ακυρωθεί η υπογραφή σας. Το ξέρετε καλύτερα από εμένα. Γι' αυτό είπα αν τυπικά έχετε πλέον πάρει τις αρμοδιότητες. Ακούστε κύριε Βενιέρη, ο κύριος Σιμόπουλος, πλήρως εξουσιοδοτημένος υπογραφών και από τη Θεσσαλονίκη ορμόμενος, δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει κανένα από τα προβλήματα του μετρό που ξεκινάνε από το 2006. Ακούστε, ενώ οι κυβερνήσεις του πραγματικά δεν έκαναν δουλειά. Δεν ξέρετε, κύριε Δεδέ. Δεν θέλω να τον αδικείτε. Επί ημερών Σιμόπουλου, προσέξτε. Η Νέα Δημοκρατία έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη για το ότι βάλτωσε αυτό το έργο τόσα χρόνια, ξεκάθαρα. Αλλά ο Σιμόπουλος ως Γενικός Γραμματέας είναι κοινός τόπος εδώ πάνω. Δεν ξέρω πόσο τον γνωρίζετε. Ότι πάλεψε πάρα πολύ και πολλά πράγματα έτρεχαν. Έχουν σταματήσει πολλές εργασίες στην Περιφερειακή Οδό, στον Κόβο Καλοχωρίου. Είναι πράγματα που ακόμη νωρίς για να τα ξέρετε. Αφότου έχει παγώσει όλη η ιστορία στην Ελλάδα τους τελευταίους 5 μήνες. Περιγράφει, νομίζω, το δημοσίευμα του Financial Times χθες ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει σε διάφορες περιοχές σταματημένα έργα και μπουλντόζες ακινητοποιημένες. Αυτό λέω. Κοιτάξτε, το παιχνίδι του διεθνούς τύπου είναι. Συγγνώμη. Ελάτε λίγο εδώ, κύριε Δέντε. Δεν υπάρχουν εργοτάξει. Ελάτε λίγο στη Θεσσαλονίκη να δείτε, αν δεν έχετε εικόνα. Πηγαίνετε στον δρόμο των Σερών. Ακούστε, εγώ γυρνάω όλη την Ελλάδα και μάλιστα ο Υπουργός στο αμέσως επόμενο διάστημα θα περιοδεύσει τα έργα που εκτελούνται σε όλη τη χώρα. Μα δεν εκτελούνται, κύριε Δέντε, εδώ στην περιφερειακή έχουν σταματήσει, σας λέω. Δεν αφισβητώ τοπικά προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν εξαιτίας έλλειψης ρευστότητας της χώρας. Αυτό λέμε. Ξέρουμε όλοι ότι είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Άρα συμφωνείτε. Σε σχέση όμως με το μετρό της Θεσσαλονίκης, δεν είναι κάτι που θα επηρεάσει την εξέλιξη της οποιασδήποτε συμφωνίας. Σας είπα και πριν ότι εγώ είμαι υπέρ του αισιόδοξου σενάριου, σε αυτό πιστεύω και νομίζω ότι το πιστεύουμε όλοι στην κυβέρνηση, δηλαδή της επίτευξης μιας συμφωνίας μέσα στα πλαίσια του ευρώ, η οποία θα είναι και επωφελής για για το ελληνικό. Θα είναι πάντως εξαιρετικά εντυπωσιακό να τα καταφέρετε και το ευχόμαστε, κύριε Δέδε, γιατί οι άλλοι, σε περιόδους που η Ελλάδα δανειζόταν πολύ εύκολα χρήματα, μας έλεγαν τα ίδια και μας έδιναν χρονοδιαγράμματα, ο Μακριώτης, ο Λαλιώτης και πολλοί άλλοι πριν από εκείνους, και δεν έγινε ποτέ ο Κούβελας με χρήματα έτοιμα απ' έξω. Τώρα που δεν έχουμε χρήματα και δεν μπορούμε και να δανειστούμε, λέτε το καταφέρουμε, μακάρι το καταφέρετε. Και μια τελευταία ερώτηση που αφορά τους εργαζόμενους, οι τελευταίοι απολυμμένοι, πόσοι είναι, 50 νομίζω το τελευταίο. 49, 50. Θα πάνε στο έργο στην Καλαμαριά και αν πάνε, τι να κάνουν, τι. Οι μετροπόλικες δεν έχουν συναρμολογηθεί καν. Όπως ξέρετε, είχαν χθες οι εργαζόμενοι, όλα τα σωματεία των εργαζομένων του μετρό, μια συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Σπίτζη. Δόθηκαν κάποιες κατευθύνσεις και εκεί, όπως είπα και πριν, εμείς τους εργαζόμενους έχουμε τα κεντρικά στοιχεία και τις διαπραγμάτευσεις που θα κάνουμε με την ανάδοχο εταιρεία και την απορρόφησή τους είτε στην εργολαβία της Καλαμαριάς, είτε άμεσα με την επανεκκίνηση των έργων, του έργου, και μάλιστα υπογραμμίζω και κάτι. Χωρίς να θυγεί το πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων. Έχει τεράστια σημασία αυτό, γιατί οι εργαζόμενοι του μετρό είναι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι. Θα το επιβάλλετε αυτό στην κοινοπραξία, θα τα πληρώσει η κοινοπραξία που ανέλαβε το έργο της Καλαμαριάς, το εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων μιας άλλης επιχείρησης, και αν βγαίνει ο προϋπολογισμός έξω, θα τα βάλει το δημόσιο, φαντάζομαι. Όχι, γιατί σας το λέω αυτό. Τα έργα του μετρό απαιτούν εργαζόμενους ειδικής. Όχι, συμφωνώ. Η άλλη κοινοπραξία είπε θα τα κάνω εγώ με τον δικό μου τρόπο. Αν τους πάτε σε εργαζόμενους πακέτο και τους πείτε θα σας κοστίζει 4.000 κάθε εργαζόμενος, εκείνη η εταιρεία πρέπει τα 4.000 από κάπου να τα βγάλει. Θα τα βάλει το δημόσιο, αυτό ρωτάω. Υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι διάφοροι. Θα σας πω για παράδειγμα ότι είναι ήδη εγκεκριμένη από το ελεκτικό συνέδριο η σύμβαση με την αρχαιολογία 25 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία, για παράδειγμα σας λέω, μπορεί να απασχολήσει περίπου 600 εργαζόμενους. Αυτό λοιπόν, αν έχουμε ένα αίσιο τέλος, όπως είπα και πριν, στη διαπραγμάτευση, μπορούμε να ξεκινήσουμε αμέσως με την έναρξη αυτών των εργασιών, που θα απορροφήσουν ένα σημαντικό κομμάτι εργαζομένων, όχι μόνο από αυτούς που έχουν απολυθεί από το μετρό, αλλά και από εργαζόμενους γενικότερα ή άνεργους της Θεσσαλονίκης, σε ένα έργο που θα έχει πολύ μεγάλο μέτωπο εργασιών. Το έργο της Καλαμαριάς είναι με παραχώρηση, δεν είναι? Ναι, ναι. Άρα εκεί πρέπει τα χρήματα να μπουν και μετά να έρθουν από τα ευρωπαϊκά κονδύλια στο βαθμό που η Ευρώπη καταβάλει όλα χρήματα. Όλα τα χρηματοδοτούμενα έργα έχουν αυτή τη διαδικασία. Ωραία. Όπως υπάρχουν εδώ να δοθούν, γιατί στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης το πρόβλημα είναι αυτό ακριβώς. Δηλαδή έχουν δοθεί με παραχώρηση οι κόμβοι και ήδη έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Δεν έχουν να δώσουν οι δικοί μας τα χρήματα για να τα πάρουν μετά και έχουν παγώσει εργασίες. Το έχω μάθει αυτό και το ξέρω. Αυτή τη στιγμή λοιπόν σε όλα τα έργα της χώρας είναι αυτό το πρόβλημα και εξαρτάται και καθορίζεται μάλλον. Άρα άμα θα έρθει η συμφωνία κεντρικά, λέτε. Πώς αν θα έρθει κεντρικά η συμφωνία και έρθει με τις εκατομμύρια. Θέμα της κεντρικής συμφωνίας που θα απεμπλοκάρει και θα επακινηθεί στη διαδικασία του χρηματοδοτήματος. Και για φανταστείτε το πάμε σε δραχμή, κύριε Δέδε.
Δεν θέλω να το σκέφτομαι αυτό το σενάριο. Καλά κάνετε, ούτε καλά κάνετε, σοβαρός μου φαίνεστε. Άντε να είστε καλά. Καλά κύριε Δεύτερο. Γεια σας. Focus 103,6.